Στο μεταξύ, κυρίε και κύριοι, η απόφαση τη Gazprom να μειώσει κι άλλο τι ροέ στον Nord Stream εκτοξεύει ξανά τι τιμέ του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου, οδηγώντα το κόστο τη ενέργεια στα ύψη. Ο Γιάννης έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννη Φόσκολο έχει τι λεπτομέρειε. Γιάννη. Ακριβώ μήνα, τι τελευταίε ώρε λοιπόν, παρα, παρακολουθούμε ένα νέο ράλι στι τιμέ του φυσικού αερίου. Στι διεθνεί τιμέ του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Αυτό το ράλι το πυροδότησε η χθεσινή απόφαση τη Gazprom, όπω ακούσαμε και στο βίντεο, να μειώσει κι άλλο τη ροή του ρωσικού αερίου στον αγωγό Nord Stream στο 20% μόλι τη δυναμικότητα του αγωγού από αύριο 27 Ιουλίου. Αρκεί να δούμε λίγο τι τιμέ. Στι 13 Ιουνίου η διεθνή τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 85 ευρώ η μεγαβατόρα. Ήταν πριν ξεκινήσει όλη η αναστάτωση με την τουρμπίνα που έπρεπε να πάει στον Καναδά από το Nord Stream. 1η Ιουλίου η τιμή του φυσικού αερίου είχε φτάσει στα 148 ευρώ η μεγαβατόρα. 7 Ιουλίου 183 ευρώ η ΜΒ και σήμερα μήνα πρέπει να σου πω πως έχει σπάσει και το φράγμα των 190 ευρώ η μεγαβατόρα. Είμαστε στα 193 ευρώ λίγα λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο. Η μεγαβατόρα είναι συνεχή, συνεχώς ανωδική η πορεία της τιμής του φυσικού αερίου σήμερα και του πετρελαίου όμως. Είμαστε στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μία άνοδος της τάξης του 1,7% σήμερα καταγράφει. Γιατί, διότι όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές υπάρχει ε, το ενδεχόμενο η έλλειψη φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Να οδηγήσει αρκετέ βιομηχανίε στο να χρησιμοποιήσουν ντίζελ, να χρησιμοποιούν πετρέλαιο, να αλλάξουν δηλαδή καύσιμο, αυτό να αυξήσει τη ζήτηση και να δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα στην αγορά. Στα ύψη όμω είναι και οι τιμέ του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι το LNG από το οποίο εξαρτόμαστε, το οποίο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο για να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία. Πρέπει να σου πω ότι εταιρείε ηλεκτρισμού στην Ασία, στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία αγοράζουν όλο ένα και περισσότερε ποσότητε γιατί υπάρχει ο φόβο ότι η Ευρώπη θα αγοράσει πολλές ποσότητες για να αποθηκεύσει αέριο για το χειμώνα. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ υψηλή ζήτηση, ανεβαίνει η τιμή και το κόστος της ενέργειας εκτινάζεται στα ύψη μήνα σε κάθε μορφή ενέργειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή.